Εδώ θα ομιλήσουμε για τις 50 ομιλίες του Αγίου Μακαρίου. Όλοι οι αγιορείτες, με ένα στόμα και μία καρδιά οι μοναχοί του Αγίου Όρους, μαρτυρούν ότι ένα από τα εντρυφήματα υψηλής στάθμης και μορφώσεως μοναχικού ήθους είναι οι 50 ομιλίες του Αβά Μακαρίου του Αιγυπτίου. Το έργο αυτό είναι γεμάτο από πνευματική χάρη και γλυκύτητα. Μέσα σε αυτό, με πολύ χάρη, αναπτύσσει ο Αβάς Μακάριος τις ψυχικές δυνάμεις, τις αρετές, τα πάθη και τους ασχητικούς αγώνες των προς αποκατάσταση των αρετών και καταστολή των παθών. Τι μπορούμε να πούμε για τις υπερμέλη και κυρίων αυτές ομιλίες Θεοφόρες, Χριστοφόρες, Πνευματοφόρες, της Αγιασμένης, όντως ψυχής του Θεοφόρου, του Πατρός, από το Πανάγιο Πνεύμα, που ματζίσματι τον Πατέρα και τον Υιό είχον σκηνώσει στον Νούσιο Μακάριο κατά το Λόγο του Κυρίου και προς Αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν, θα τολμήσουμε να είπε κανείς ότι έφταμναν και μόνο αυτές οι ομιλίες του Αβά Μακαρίου και θα ήσαν αρκετές να στηρίξουν τις ψυχές, να τις παιδεύσουν και να τις ανυψώσουν μέχρι του θρόνου του Θεού, εφόσον θα τις ακολουθήσουν πιστά. Τους λόγους τούτους ο Σιμεώνο μεταφράζει. Θαυμάζοντας την κοινοφελή διδασκαλία και την πνευματική σοφία που περιέχουν, τους μετέφρασε και τους εχώρισε σε 150 κεφάλαια, αφού τους εστόλισε με όποια γλώσσα και να τους έκανε γλυκύτερους και από μελοκυρίθρα. Γι' αυτό και καταγοητεύουν τις ψυχές των μελετητών και διαβάζονται με πολύ ευχαρίστηση. Παραδίδουμε λοιπόν και την έκδοση τούτου στα χέρια και στην επίκεια των αδελφών μας και τους παρακαλούμε να εύχονται όλοι μας να έχουμε καλή απολογία. Ενώπιον του φοβερού δήματος του Δεσπότου Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστούγεννα 1995. Μελέτημα πρώτον. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο καθένας μας κερδίζει τη σωτηρία της ψυχής του. Χρειάζεται όμως να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους, όπως λέγει ο Ψαλμωδός. Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, ματέα αγρυπούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδομούντες. Ερώτηση. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Απάντηση. Η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της αρετής, δηλαδή ο καθαρισμός και ο αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με τη μετοχή του Αγίου Πνεύματος που το νιώθουμε μέσα μας. Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό, είπε ο Κύριος. Και ο Δαβίδ λέγει, ποιος είναι άξιος να ανέβει στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον Άγιο Τόπο του? Και απαντά, αυτός που έχει αθώα χέρια και καθαρή καρδιά. 3. Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα κρυφά πάθη μας είναι βαθιά ριζωμένα στην ψυχή και δύσκολα φεύγουν, μας παρακινεί μαζί με την αντίστασή μας προς αυτά να προσευχόμαστε θερμά προς τον Κύριο λέγοντας «Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν μου». 4. Και ο Μωυσής, θέλοντας με παράδειγμα να μας δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί ποτέ το πότε το καλό και πότε το κακό, αλλά μόνο το καλό, λέει στο αλώνι σου, δεν θα ζεύξεις βόδι με γαϊδούρι να αλωνίσεις τα σπαρτά σου, δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς σου, μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, καθαρή και ακάθαρτη λογισμή, αλλά μόνο η αρετή. Δεν θα καλλιεργήσεις το κοράφι σου μαζί δύο ειδών καρπών και δεν θα διασταυρώσεις μίξεις ζώα διαφορετικού γένους.
Με άλλα λόγια, να μην μετέχει η ψυχή σου σε δύο πνεύματα. Στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου. Αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Επί τούτον ουκαστην νόμος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Ψαλμωδός. Συμμορφωνόμουνα σε όλες τις εντολές σου και εμίσησα κάθε δρόμον αδικίας. Μελέτημα δεύτερον. Πρώτον, η ψυχή που θέλει να μείνει παρθένος για να, και να ενωθεί με το Θεό δεν πρέπει να απομακρύνεται μόνον από φανερά αμαρτήματα όπως η πορνεία, ο φόβος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα φανή και κρύφια, δηλαδή από την επιθυμία, καινοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοπάθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά τη γραφή τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά. Και λέγει ο Κύριος, διασκόρπισε ωστά ανθρωπαράσκων και ο Κύριος αποστρέφεται τον αιμοχαρή, άντρα αιμάτων και δόλιο βδελίσεται ο Κύριος, δείχνοντας με αυτό ότι τη δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με το φθόνο. Επίσης λέει για ανθρώπους που ομιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά και πάλι. Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή και αλίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν. Όταν δηλαδή επιδιώκει να ακούσετε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επαίνους τους. Επειδή πώς είναι δυνατόν να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό, άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους και προσθέτει να επιδιώκετε να πράττετε το καλό για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική σας, ούτε να επιθυμείτε ανθρωπίνους επαίνους. Γιατί πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού επιζητείτε ο ένας τον έπαινον του άλλου και όχι τη δόξα του Θεού. Και ο Απόστολος μας παραγγέλει, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας, αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Μελέτημα τρίτον. Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέγει ο Απόστολος. Η τέλεια αγάπη δεν υπόκειται ούτε σε πτώση ούτε σε πάθος, αλλά είναι τέτοια ώστε και οι γλώσσες των αγγέλων και η προφητεία και όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν εάν συγκριθούν με εκείνη. Έτσι πρέπει και οι προαιστώτες, όχι από θυμό και η ψιλοφροσύνη, ούτε για εκδίκηση να τιμωρούν τους αδελφούς εκείνους που έχουν ανάγκη παιδεύσεως, αλλά με σπλάχνα εκτιρμών και με σκοπό την πνευματική τους ωφέλεια και διόρθωσή τους. Περισσότερο από κάθε άλλο να επιδιώκουμε το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία έρχεται μέσα μας με τη χάρη και τη δεωρεά του Χριστού μας. Από αυτή εύκολα φθάνομαι στην προς τον πλησίον αγάπη. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από την αγάπη και το φόβο του Θεού, τότε κυνηγάει τη δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων. Αλλά τότε λέγει ο Κύριος, πώς μπορείτε να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα από το Θεό μόνον. 3. Πρέπει διαρκώς ο νου μας χωρίς περισπασμό να χνονίζει στην αγάπη και μνήμη του Θεού με την ευχή. Από αυτά γεννιούνται προς τον πλησίον αγάπη η απλότητα, η πράοτητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή. Ο διάβολος αγωνίζεται να απομακρύνει το νου μας και τη μνήμη, από τη μνήμη του Θεού, το φόβο και την αγάπη του, με λογής γήινα δολώματα. Ο πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνήθισε τον ιερέα του Θεού Μελχισέδεκ, του έδωσε τα καλύτερα των υπαρχόντων του και πήρε την ευλογία του. Έτσι και εμείς τους καλύτερους λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και την αγάπη του, οπότε ακόπως και με χαρά να εκτελούμε τις εντολές του Κυρίου. Μελέτημα τέταρτον. Πρέπει
να γνωρίζουμε ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους, αποτελώντας μία ιερή αλυσίδα. Έτσι η προσευχή ξεκινάει από την αγάπη. Η αγάπη από τη χαρά, η χαρά από την πραότητα, η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία, η διακονία από την ελπίδα, η ελπίδα από την πίστη, η πίστη από την υπακοή, η υπακοή από την απλότητα. Επίσης και οι κακίες είναι αλυσίδα μεταξύ τους. Το μίσος από το θυμό, ο θυμός από την περηφάνεια, η περηφάνεια από την γενοδοξία, η γενοδοξία από την απιστία, η απιστία από τη σκληροκαρδία, η σκληροκαρδία από την αμέλεια, η αμέλεια από τη χάβνωση, η χάβνωση από την ολιγορία, η ολιγορία από την ακηδεία, αφροντισιά, η ακηδεία από την ανυπομονησία και τέλος η ανυπομονησία από τη φιλιδονία. 2. Οτιδήποτε καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το λερώνει με τα δικά του σπέρματα, δηλαδή με την καινοδοξία, την ίση, τον γογγισμό, ούτως ώστε το καλό να μην γίνεται προς δόξαν Θεού ή με προθυμία. Ο Άβελ, παραδείγματος χάρη, προσέφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέλη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν προσέφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό και ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβελ και δεν δέχτηκε τα δώρα του Κάιν. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό, αν το κάνουμε με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό, δεν γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό. Μελέτημα πέμπτον. Κορονίδα και ξεκίνημα για την απόκτηση κάθε αρετής είναι η επίμονη προσευχή. Τότε ο Θεός μας δίνει τη βοήθειά Του. Κατά την προσευχή στους αξίους γίνεται μετάδοση της μυστικής ενέργειας του Θεού που ακούει στο όνομα Εφροσύνη. Έδωσες, λέει ο ψαλμωδός, Εφροσύνη στην καρδία μου, και ο ίδιος ο Κύριος λέει, η βασιλεία των ουρανών βρίσκεται μέσα σας. Το να βρίσκεται μέσα στη βασιλεία τι άλλο σημαίνει παρά ότι η ουράνια Εφροσύνη του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται με ενέργεια και στις άξιες ψυχές. Γιατί οι άξιες ψυχές με την ενεργού κοινωνία του Αγίου Πνεύματος από εδώ ήδη δέχονται τον αραβόνα και προγεύονται τις χαράς της πνευματικής Εφροσύνης που απολαμβάνουν οι Άγιοι στη βασιλεία των ουρανών. Κάτι αντίστοιχο εννοεί και ο Θείος Απόστολος που λέει «Ο Θεός μας παρηγορεί στις θλίψεις μας, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψεις με την παρηγορία που παίρνουμε οι ίδιοι από το Θεό». Αλλά και το ρητό «Η καρδία μου και η ξάρξ μου αγαλιάσονται επί Θεών ζώντα και τα όμοια υπενήσονται την ενεργό Εφροσύνη και παρηγορία του Αγίου Πνεύματος». 2. Όσο μεγαλύτερο από τα άλλα είναι το έργο της προσευχής, τόσο περισσότερο το πολεμάει ο Σατανάς. Γι' αυτό ο προσευχόμενος χρειάζεται πολύ νύψη προσοχή και να παρουσιάζει κάθε μέρα περισσότερους καρπούς αγάπης και ταπεινοφροσύνης και απλότητος και αγαθότητος, καθώς θα παραμένει καρτερικά στην προσευχή. Οι καρποί αυτοί θα κάνουν φανερή την προκοπή του στο Θείο και θα παρακινούν τους άλλους στον ίδιο ζήλο. Μελέτημα έκτον. Ο Θείος Απόστολος διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως και να υπομένουμε στην προσευχή. Ο Κύριος επίσης με εκείνο που είπε «Πόσο περισσότερο ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο σε εκείνους που τον παρακαλούν νύχτα μέρα» και με το «αγρυπνείτε και προσεύχεστε». Πρέπει λοιπόν πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην ραθυμούμε. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι ο πονηρός φέρνει πολλά εμπόδια στην επίμονη προσευχή. Δηλαδή ύπνο, ακηδεία, βάρος του σώματος, εκτροπή λογισμών, ακαταστασία του νου, ατονία κλπ. Έπειτα θλίψεις και εξεργέρεις των πονηρών πνευμάτων που πολεμούν σφοδρά εναντίον μας και εμποδίζουν να πλησιάσει το Θεό η θεοφιλής ψυχή που τον ζητάει ακατάπαυστα. 2. Πολύ λίγο μπορεί να μας ωφελήσει η προσευχή που δεν στολίζεται με την προσευχή, την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την απλότητα και την αγαθότητα. Το ίδιο ισχύει
Το ίδιο ισχύει και για κάθε εργασία και κόπο που κάνουμε για χάρη της αρετής. Αν δεν δούμε ότι έχουμε μέσα μας τους καρπούς της αγάπης, της ειρήνης, της χαράς, της απλότητας, της ταπεινοφροσύνης, της πραότητας, της απουσίας προσποιήσεως, της ορθής πίστεως, της μακροθυμίας, της ευπροσιγορίας, δεν ωφεληθήκαμε διόλου από τους κόπους που κάνουμε για κάθε αρετή. Ώστε αυτοί που δεν βλέπουν μέσα τους αυτούς τους καρπούς δεν διαφέρουν διόλου από τις πέντε μωρές παρθένες, οι οποίες επειδή δεν είχαν από αυτό τον κόσμο μέσα στην καρδιά τους το πνευματικό λάδι, δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ονομάστηκαν μωρές και αποκλείστηκαν με αξιοθρήνητο τρόπο από το βασιλικό νυμφώνα, χωρίς να ωφεληθούν καθόλου από τον κόπο της παρθενίας. Όπως αν καλλιεργούμε το αμπέλι, όλη η επιμέλεια και ο κόπος γίνεται για να πάρουμε σταφύλια. Έτσι, αν με την ενέργεια του πνεύματος δεν δούμε μέσα μας καρπούς αγάπης, ειρήνης, χαράς κλπ, τότε αποδεικνύεται περιττός ο καρπός της παρθενίας, της προσευχής, της ψαλμωδίας, της νηστείας και της αγρυπνίας. Αν τώρα κάποιος από έλλειψη γνώσης στην εργασία και τον κόπο του τα νομίζει καρπούς του πνεύματος, ας ξέρει ότι εξαπατάει και παραπλανεί τον εαυτό του και έτσι τον στερεί από τους μεγάλους πράγματι καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Μελέτημα 7. Ο παραδομένος στην αμαρτία θεωρεί φυσικά τα παραφύση πάθη, δηλαδή την ασέλγεια, την πορνεία, την πλεονεξία, το μίσος, τη δολιότητα και τα κάνει με απόλαυση και δονή. Ομοίως και ο αληθινός χριστιανός πραγματοποιεί σαν φυσικές όλες τις αρετές, δηλαδή την αγάπη, την ειρήνη, την υπομονή, την πίστη, την ταπείνωση, με μεγάλη απόλαυση και ειδονή, άκοπα και εύκολα. Και δεν μάχεται πλέον εναντίον των παθών της κακίας, γιατί λυτρώθηκε τελείως και δέχτηκε στην καρδιά το Άγιο Πνεύμα και την ειρήνη και την αγαλίαση του Χριστού μας με τον οποίον έγινε ένα πνεύμα. 2. Όσοι δεν μπορούν να επιδοθούν στο έργο της προσευχής, αυτοί ας απολαμβάνουν διάφορα διακονήματα της μονής με ευλάβεια και χαρά, οπότε το έργο τους θα γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό και δεν θα χάσουν το μισθό τους. 3. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Όποιος δώσει σε κάποιον ένα ποτήρι κρύο νερό μόνο επειδή είναι μαθητής μου, σας βεβαιώνω ότι δεν θα χάσει το μισθό του». Και πάλι, «Εφόσον το κάνετε σε έναν από αυτούς, σε μένα το κάνετε. Μόνο ό,τι γίνεται να γίνεται γιατί το θέλει ο Θεός και όχι για ανθρώπινη δόξα». Και κατηγορώντας εκείνους που κάνουν πολύ επιδεικτικά, κατέληξε, «Σας βεβαιώνω ότι δεν θα πάρουν άλλη ανταμοιβή». 4. Η απλότητα πριν απ' όλα και η αγάπη του ενός προς τον άλλον, η χαρά και η ταπείνωση να είναι σαν θεμέλιο στην αδελφότητα, για να μην υπερεφανευόμαστε και γογγίζουμε ο ένας κατά του άλλου, ο προσευχόμενος αδιαλείπτος να μην υπερηφανεύεται και ο διακονών να μην γογγίζει κατά τους χολάζοντες στην προσευχή. 5. Όταν γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στη γη, όπως τον ουρανό, όταν, όπως είπαμε, δεν υπερηφανευόμαστε ο έναν κατά του άλλου και όταν χωρίς ζηλοτοπία και απλότητα, αγάπη, ειρήνη και χαρά είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και θεωρούμε την προκοπή του πλησίου μας σαν δική μας και τις ελλείψεις του σαν δική μας ζημιά. Μελέτημα 8. Εκείνος που στην προσευχή είναι οκνηρός και στη διακονία των αδελφών νοθρός και αμελής, ονομάζεται από τον Απόστολο Αργός και κρίνεται ανάξιος για αυτό το ψωμί του. Ο Αργός είπε ούτε να τρώει και αλλού. Τους Αργούς τους μισεί ο Θεός και ο Αργός ούτε πιστός μπορεί να είναι. Πρέπει λοιπόν ο καθένα μας να μην μένει αργός και να μην βρεθεί άρκαρπος αντιστοιχική. Το ίδιο νόημα έχουν και τα λόγια του Αποστόλου. Γιατί να παρουσιάσουμε κάθε άνθρωπο τέλειο σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού. Έτσι δεν μας κυριεύει η περηφάνεια διότι τρέχουμε προς το τέρμα της τελειότητας. Συνεχίζοντας σε όλη μας τη ζωή αδιάκοπο και εντατικό αγώνα.
Τρία, εκείνους που νομίζουν δυνατή αυτή την τελειότητα που συντελείται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και που είναι η καινή κτήση της καθαρότητας της καρδίας, ο Απόστολος παρομοιάζει με εκείνους τους Εβραίους που δεν αξιώθηκαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας λόγω της απιστίας τους και γι' αυτό άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Η απαλλαγή μας από τα πάθη είναι η αληθινή γη της Επαγγελίας. Γι' αυτό ο Απόστολος μας συνιστά: προσέχετε αδελφοί μου, μήπως κανείς από εσάς έχει πονηρή καρδιά γεμάτη απιστία και απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Με τη λέξη απομακρυνθεί δεν εννοεί την άρνηση του Θεού αλλά την απιστία στις υποσχέσεις. Με αυτή την απιστία κυριεύτηκαν οι Εβραίοι και δεν μπήκαν στη γη της Ευαγγελίας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να μπούμε σε εκείνη την ανάπαυση. Και ποια είναι η αληθινή ανάπαυση των χριστιανών παρά η απολύτωση από τα αμαρτωλά πάθη και η ενεργός κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καθαρή καρδιά μας? Ο Απόστολος λέει: πόσο περισσότερο το αίμα του Ιησού θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο. Μελέτημα 1. Το έργο της προσευχής όταν γίνεται όπως πρέπει είναι ανώτερο από κάθε αρετή και εντολή. Μάρθα μαρτυρεί και ο ίδιος ο Κύριος: Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζεις περί πολλάς. Ενός δε εστί χρία. Για τόσα πολλά, ενώ ένα μόνο χρειάζεται, η συνομιλία με το Θεό. Η Μάρθα έκανε την καλή εκλογή και δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ. Αυτό το είπε για να προτάξει το μεγαλύτερο από το μικρότερο. Το ίδιο και οι Απόστολοι. Ενώ στην αρχή υπηρετούσαν τα τραπέζια των πιστών, κατόπιν προέκριναν να αφιερωθούν στην προσευχή και το κήρυγμα του Θείου Λόγου. 2. Εκείνους που πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού τους συνοδεύουν τα εξής σημάδια: στεναγμή, σκυθροπότητα, ησυχία, προσευχή, σιωπή, επιμονή, αγρυμνία, νηστεία, εγκράτεια, πραότητα, μακροθυμία, αδιάλειπτη προσευχή, μελέτη των θείων γραφών, πίστη, ταπείνωση, φιλαδέλφια, υποταγή, κόπος, κακοπάθεια, αγάπη, καλοσύνη, κοσμιότητα, φως που είναι ο Κύριος. Εκείνων που δεν παράγουν καρπό ζωή σημάδια είναι αφροντισιά, μετεωρισμός, περίεργο βλέμμα, προσεξία, αγωγισμός, κουφότητα, πολυφαγία, οργή, θυμός, καταλαλιά, έπαρση, ακερολογία, απιστία, καταστασία, λησμοσύνη, ταραχίες, χροκέρδια, φιλαργυρία, ακερογέλιο, επιδίωξη, δόξας και σκότος που είναι ο Σατανάς. 3. Κατά θεία οικονομία δεν παραπέμφθηκε ευθύς ο πονηρός στη γέννα που μόνος του διάλεξε, αλλά αφέθηκε για δοκιμασία και έλεγχο του ανθρώπου και του αυτεξουσίου του, και αυτό για να κάνει χωρίς να το θέλει πιο αξίους με τη μονυπομονή τους Αγίους και να γίνει για αυτούς αίτιος μεγαλύτερης δόξας, τον εαυτό του δεν να κάνει αξιότερο της κολάσεως. 4. Αφού εξαπάτησε ο διάβολος τον Αδάμ και κυριάρχησε επάνω του, του αφαίρεσε την εξουσία και ονομάστηκε ο ίδιος ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Άρχοντας όμως του κόσμου τούτου και κύριος των ορατών αρχικά ήταν ο άνθρωπος, ορισμένος από τον Κύριο, γιατί ούτε η φωτιά τον έκυγε, ούτε το νερό τον έπνιγε, ούτε τα θηρία τον έτρωγαν, ούτε το φίδι τον εφόβιζε. Αφού όμως υποχώρησε στην απάτη του διαβόλου, παρέδωσε σε αυτόν την αρχή που είχε. Και από αυτήν την αιτία μάγοι και αγύρτες με διαβολική ενέργεια και κατά παραχώρηση του Θεού γίνονται θαυματοποιοί, δηλαδή εξουσιάζουν φαρμακερά φίδια και αψηφούν το νερό και τη φωτιά πυροβάτες. Και όπως οι σύντροφοι του Ιαννή και οι Αμβροί που αντιτάχθηκαν στο Μωυσή και όπως ο μάγος Σίμων που αντιτάχθηκε στον Απόστολο Πέτρο. Μελέτημα 10. Νομίζω ότι όταν ο διάβολος είδε την προπτωτική δόξα του Αδάμ να λάμπει εξίσου στο πρόσωπο του Μωυσή, θα πληγώθηκε πολύ, βλέποντας σε αυτό την απόδειξη για την κατάργηση της βασιλείας του. Ο θάνατος βασίλεψε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, ακόμη και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, γράφει ο Απόστολος. Γιατί μου φαίνεται ότι το λαμπρό πρόσωπο του Μωυσή ήταν τύπος και υπόδειγμα του πρώτου ανθρώπου που έπλασε ο Θεός. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα τη φορούν από τώρα οι αληθινοί χριστιανοί. Οπότε καταργείται μέσα τους ο θάνατος, δηλαδή τα πάθη ατιμίας, επειδή καθίστανται ανενέργητα, καθώς οι ψυχές τους ελάμπονται, φωτίζονται από τη λαμπρότητα του Αγίου Πνεύματος με αίσθηση και πληρότητα. Κατά δε την Ανάσταση θα καταργηθεί τελείως ο θάνατος. 2. Ο διάβολος εξαπάτησε τον Αδάμ.
με τη γυναίκα, δηλαδή με κάτι όμοιό του, και του αφαίρεσε τη λαμπρότητα και την οποία τον είχε ντύσει ο Θεός. Και έτσι βρέθηκε γυμνός και είδε την ασχημοσύνη του, την οποία πρωτήτερα δεν έβλεπε, επειδή δεν είχε το φρόνημα εντρυφάται στα ουράνια κάλλη. Γιατί μετά την παράβαση τα νοήματά του έγιναν γήινα και χαμηλά. Γι' αυτό και του κλείστηκε ο παράδεισος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε κάθε ψυχή. Τι? Γύρω από την καρδιά απλώνεται το κάλυμα του σκότους. Το κοσμικό πνεύμα και δεν αφήνει, που δεν αφήνει ούτε το νου να πλησιάσει το Θεό, ούτε την ψυχή να προσευχηθεί ή να πιστέψει να αγαπήσει τον Κύριο όπως πρέπει. Έτσι η πείρα μας δίδαξε ότι όπου υπάρχει επίμονη προσευχή, εκεί υπάρχει και ορμητική επίθεση των οργάνων του σκότους. 3. Ραβδί παιδαγωγικό είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου, σε εκείνους που είναι πνευματικά νήπια, σε αυτούς προξενεί μεγάλη δόξα και περισσότερη τιμή, με τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Από αυτό δηλαδή αποκτούν αυτοί και την τελειότητα. Στον εαυτό του όμως ετοιμάζει περισσότερη και σκληρότερη κόλαση. Μέσω του διαβόλου οικονομείται ένα πολύ μεγάλο θείο σχέδιο και όπως είπε κάποιος, το κακό συνεργεί στο αγαθό και, με όχι βέβαια καλή προαίρεση. Σε αυτούς που αγαπούν το Θεό όλα συνεργούν στο αγαθό, λέγει ο Απόστολος. Επειδή και ο διάβολος είναι δούλος και κτίσμα του Θεού, δεν πειράζει κατά την κρίση του, ούτε επιφέρει θλίψεις όσο θέλει, αλλά όσο το επιτρέψει ο Θεός να παραχωρήσει. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τις δυνάμεις του καθένα μας και ανάλογα παραχωρεί τη δοκιμασία. Τούτο μας βεβαιώνει και ο Απόστολος λέγοντας: ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις του και δεν θα σε αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό που να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε